εκείνη τη βραδιά που έγιναν όλα. Το πρωί μάλλον που έγιναν όλα. Το προηγούμενο βράδυ πώς βρέθηκα το λιμάνι, τι ήταν αυτή η έξοδος εκείνη την ημέρα? Εκείνη την ημέρα ο Παντελής έκανε πρόβες στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν, θα εμφανιζόταν μάλλον, και στείλανε κάποια μηνύματα με τη Φρόσο και είπε ότι θα περάσει από εκεί που είχαμε πάει με τη Φρόσο να πιούμε ένα κρασί. Ήρθε εκεί, καθίσαμε παρέα μαζί με έναν φίλο του και αργότερα αποχώρησε ο φίλος του και φύγαμε όλοι μαζί και πήγαμε, εγώ, Παντελής και Φρόσο, και πήγαμε σε ένα άλλο μαγαζί στη Γλυφάδα και μετά συνεχίσαμε να πάμε στο σπίτι. Εμένα ο Παντελής, όταν μου είπε αν θέλεις να έρθεις εκεί, μου είπε ότι θα πάμε σε ένα σπίτι όπου είναι ο φίλος μου ο Τάδε, να κάτσουμε, να παίξουμε λίγο πόκερ, να γελάσουμε. Εγώ δεν φαντάστηκα ότι μπορεί αυτό να μην είναι σπίτι και να είναι σπίτι λέσχη ή οτιδήποτε. Ό,τι φανταζόταν ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή ότι πάμε σε ένα σπίτι όπου θα υπάρχει ένα φιλικό κλίμα. Όχι ότι δεν ήταν φιλικό το κλίμα βέβαια εκεί. Ένα σπίτι δηλαδή που κάποιοι φίλοι θα παίζουν χαρτιά. Ναι, απλά εγώ φαντάστηκα ότι και εγώ θα μπορέσω πούμε, να παίξω χαρτιά, να γελάσουμε κτλ. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό το τραπέζι να μην μπορούσα να παίξω. Και ίσως ήταν λίγο και βαρετό για μένα μετά από κάποιο σημείο και μετά το να βρίσκομαι εκεί. Λες αυτό το τραπέζι, ίσως να μην μπορούσες να παίξεις, γιατί όταν έφτασες εκεί, διαπίστωσες τι, ότι ήταν λέσχη, ότι τα λεφτά ήταν ότι πολλά. Παίζανε, ότι είναι πολλά τα χρήματα που παίζανε και ότι ήταν και πιο επαγγελματικό. Δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν φίλοι, ο Παντελής τους γνώριζε όλους. Εγώ δεν ήξερα κανέναν εκεί. Τι ήταν τελικά αυτό το σπίτι και στο. Ρωτάω εκ των υστέρων τώρα που έχεις καταλάβει που βρέθηκες. Ήταν φίλοι του Παντελή, τους ήξερε όλους. Κάνανε πλάκα, φαινόταν να γνωρίζονται, να έχουν ιστορίες, να διηγούνται. Μην έχουν ακουστεί πάρα πολλά για εκείνη τη βραδιά. Ένα από αυτά που ακούγεται είναι ότι ο Παντελής είχε χάσει ένα τεράστιο ποσό εκείνη τη νύχτα και ήταν πολύ στεναχωρημένος. Καταρχάς, εσύ το έζησες από κοντά, έχασε πράγματι ένα τεράστιο ποσό, είδες χρήματα να αλλάζουν χέρια? Εγώ δεν είδα ποτέ χρήματα να φεύγουν από τα χέρια του Παντελή. Όπως επίσης θα πω κάτι, ότι όταν κάποια στιγμή βγήκα από το νοσοκομείο, είχα πάει να πιω ένα καφέ και με είδε κάποιος από τη Λέσχη, τον οποίο δεν τον αναγνώριζα εγώ, καθώς τον είχα δει μία φορά στη ζωή μου, και με αναγνώρισε εκείνος. Και μου είπε ότι δεν είχαν σκοπό να πάρουν χρήματα ποτέ από τον Παντελή. Δηλαδή απλά κάνανε πλάκα, παίζανε για πλάκα, δεν υπήρχε κάποιο σκοπός από εκεί, καθώς δεν είδα και χρήματα να. Μεταξύ μας δεν μου ακούγεται πολύ πιστικό αυτό, υπό την έννοια ότι πας σε μία λέσχη όπως την είπες ή σε ένα σπίτι που παίζουν χαρτιά και αλλάζουν χαρτιά, όταν χάνεις πληρώνεις. Δεν ξέρω αν τα πληρώνεις στην πορεία, αν τα πληρώνεις αργότερα, αλλά παίζουμε για πλάκα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μου ακούγεται λίγο περίεργο, πάντως εσύ δεν είδες. Ποτέ, ναι. Κανένα να βάζει το χέρι στην τσέπη και να βγάζει χρήματα, πόσο μάλλον τον Παντελή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από αυτή τη βραδιά, από εκείνο το τραπέζι, από αυτή τη χαρτοπεξία, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα μυστήριο σε όλη αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Ποιος τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες? Τις τραβήξατε εσείς, τις τράβηξε η Φρόσο, τις τράβηξε εσύ προσωπικά, τις τράβηξε κάποιος άλλος? Πώς βρέθηκαν αυτές τις φωτογραφίες να κυκλοφορούν? Εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός και πολύ γνωστός, ότι κάποιοι από το σπίτι θέλησαν να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες ώστε να δείξουν στους φίλους τους ότι ήταν και ο Παντελής εκεί. Ούτε είδες εσύ ποιος είναι αυτός που τραβούσε τις φωτογραφίες? Όχι, δεν είδα ποτέ κάποιον. Εσείς όλο αυτό το διάστημα ήσασταν στο χώρο δίπλα, δηλαδή δεν βλέπατε πώς πήγαινε το παιχνίδι, καθώς ήσασταν μαζί του, πηγαίνατε, συζητάγατε? Ο χώρος αυτός είχε ένα καναπέ, μία τηλεόραση, τζάκι θυμάμαι, και πιο αριστερά ήταν το τραπέζι. Εγώ όταν πήγα εκεί, ξεκίνησα να κάθομαι με τη Φρόσο στον καναπέ, αργότερα πήγαμε και στο τραπέζι, μετά ξαναγυρίσαμε στον καναπέ, μετά πήγα κάτω σε άλλη θέση πάλι στο τραπέζι. Δηλαδή, μεταφερόμασταν, δεν ήμασταν συνέχεια εκεί, καθώς δεν μπορούσαμε να παρακολουθούμε και συνέχεια ένα παιχνίδι πόκερ που δεν συμμετείχαμε. Σε ρωτάω, γιατί εκείνο το βράδυ ο Παντελής έπινε. Και αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις ότι μέσα από όλο αυτό ότι είχε πιει αρκετά. Είχε πιει πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω αν και στη διάρκεια του παιχνιδιού εσύ τον έβλεπες να πίνει. Εγώ δεν καθόμουν όλη την ώρα μαζί του. Γύρω από τον Παντελή, όπου πηγαίναμε, συνοστιζόταν πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Όλη την ώρα του μιλάγανε, δεν μπορούσα να τον παρακολουθώ δηλαδή συνεχώς. Και φυσικά ποιος παρακολουθεί κάποιον όταν βγαίνει έξω, πόσο πίνει? Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά εκ των υστέρων, επειδή αυτό αναδείχθηκε σε κύριο θέμα όλης αυτής της υπόθεσης, θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η αίσθησή σου εκείνο το βράδυ. Είχε πιει πολύ, είχε πιει λίγο, είχε πιει όσο έπινε κάθε βράδυ, είχε πιει περισσότερο? Από αυτό το οποίο είδες και από αυτό που μπορείς να συγκρατήσεις βεβαίως τόσο καιρό μετά. Σε καμία περίπτωση δεν φαινόταν, δεν είχα την αίσθηση ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να οδηγήσει. Δεν έβλεπες ένα μεθυσμένο άνθρωπο? Δεν έβλεπα ένα μεθυσμένο άνθρωπο, όχι. Τι θα μου έλεγες ότι είχε πιει? Κοιτάξτε, είχα πιει κι εγώ.
Βέβαια, όχι πάρα πολύ, αλλά είχα πιει σε σημείο, δηλαδή να μην έχω και εγώ τη δυνατότητα να ξεχωρίσω πολύ καθαρά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι δεν έφταιγε τόσο πολύ το αλκοόλ. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα πριν να φύγουμε από το σπίτι. Σε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε κρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κενό. Πηδάω. Τι ώρα φύγατε από το σπίτι, περίπου? Γύρω στις 8. Αυτό ήταν επειδή εσείς θέλατε να φύγατε και είχατε κουραστεί. Λογικό είναι, δεν παίζατε. Ήθελε να φύγει ο ίδιος. Του είπανε σήκω φύγε. Σε ρωτάω, γιατί πάλι ακούστηκε ότι οι ίδιοι του οι φίλοι του είπανε: έλα, σήκω φύγε τώρα. Έχεις πιει αρκετά, έχεις χάσει κιόλας. Είναι ώρα να πας στο σπίτι σου. Ισχύει αυτό? Ο Παντελής είχε όρεξη να κάτσει. Καθώς μέχρι πριν φύγουμε, έλεγε ανέκδοτα από το σπίτι. Έκανε χαβαλέ. Αστειευότανε. Έλεγε ότι θα πάμε στην πρεμιέρα, πού θα κάτσουμε. Πήραζε τους άλλους, έλεγε αν τα λεφτά που έχασα να τα πετάξουμε λουλούδια. Δεν είναι ένα άνθρωπος ο οποίος φαινόταν ότι δεν μπορεί να οδηγήσει. Πώς φύγατε τελικά, με ποιανού πρωτοβουλία, πώς κατάληξατε στο να φύγετε? Εκείνο σηκώθηκε και φύγαμε από το τραπέζι. Τώρα εδώ πάμε σε ένα σημείο το οποίο έχει σηκώσει πάρα πολύ συζήτηση, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, για το αν εσείς εκείνη την ώρα είχατε τη δυνατότητα να καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει πιει πολύ και αν είχατε τη δυνατότητα να το καταλάβετε, αν εκείνη την ώρα έπρεπε να του πείτε: Παντελή, έχεις πιει πολύ, μην οδηγήσεις εσύ, πάμε να πάρουμε ένα ταξί να πάμε σπίτι μας, να οδηγήσει Φρόσο, να μας πάει ένας φίλος να μας πάει στο σπίτι. Ποια ήταν η εικόνα λοιπόν, τι καταλάβατε ή τι δεν καταλάβατε εκείνο το βράδυ, εκείνο το πρωί πλέον, εκείνα τα ξημερώματα? Ο Παντελής δεν έδειχνε μεθυσμένος. Αν έδειχνε μεθυσμένος, εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έφευγε μεταξύ, καθώς έχω από το παρελθόν μια άσχημη εμπειρία και φοβάμαι πάρα πολύ να μπαίνω σε αμάξια που οδηγούν μεθυσμένοι. Έχεις τραγκάρει στο παρελθόν? Ναι, είχα ένα ατύχημα και είχα πάντα το φόβο μέσα μου. Τώρα βέβαια τον έχω σε τεράστιο βαθμό. Άρα λες δηλαδή ότι αν εσύ είχες καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πιει περισσότερο από όσο πρέπει, δεν θα έμπαινε στο αυτοκίνητο ή θα το έλεγες? Εγώ δεν θα έμπαινα στο αμάξι. Ο Παντελής δεν ξέρω αν θα συνέχιζε, γιατί είναι και ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί κάποιος να του πει κάτι. Δηλαδή έκανε αυτό που ήθελε εκείνος. Έλεγε ευχαριστώ πολύ που με συμβουλεύετε, αλλά ακολουθούσε τη δική του πορεία. Λες δηλαδή όταν εκείνη την ώρα του έλεγες ή εσύ ή Φρόσο, Παντελή, μην οδηγείς, εσύ πάμε με ένα ταξί? Δεν θα άκουγε. Δεν θα σας άκουγε? Όχι. Πάντως, όπως και δεν νομίζω ότι ακούει και κάποιος γενικότερα όταν πίνει. Δηλαδή περισσότεροι οδηγοί όταν πίνουν αισθάνονται ότι είναι καλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είναι κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε καν σαν θέμα, λες, από κανέναν.